Ευχαριστώ. Αλλά πριν περάσω στο θέμα της σημερινής συζήτησης, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά σε αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους, στο θέμα της 18χρονης από την Ηλιούπολη, και ζητάμε δημόσια μερικές εξηγήσεις. Προφανώς όχι από τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, αλλά από την κυβέρνηση. Και το λέμε γιατί είναι η τρίτη μέρα που είναι στη δημοσιότητα. Δεν έχει δοθεί το όνομα του αστυνομικού και η φωτογραφία του. Και ρωτάμε από καταγγελίες που μας έχουν έρθει δύο πράγματα. Το πρώτο, πότε ακριβώς τέθηκε σε διαθεσιμότητα, διότι η καταγγελία που έχουμε είναι ότι υπήρχε φύλο πορείας 26 Μαρτίου του 2021, άρα πότε μπήκε σε διαθεσιμότητα όπως λέει η κυβέρνηση και η ελληνική αστυνομία. Και το δεύτερο είναι αν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Και το ρωτάμε διότι οφείλει και η ελληνική αστυνομία και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση να μας πει για τις ολιγορίες που υπάρχουν στη δημοσιότητα για τη συγκεκριμένη υπόθεση και βέβαια στις καταγγελίες που έχουν γίνει και να απαντήσει πολύ συγκεκριμένα.